μιας και είδαμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο της Σύρου, αν το παιχνίδι δικαίωσε τις υποδοχές και τους φιλάθλους του νησιού που είδαν, αλλά και αυτούς που θα ερχόντουσαν από την Άξο, αλλά λόγω καιρού δεν ήρθαν, αλλά και όσοι το παρακολούθησαν μέσα από τις συνδέσεις που έγιναν, αν δικαίωσαν τις υποδοχές όλων αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι είχε υψηλή ποιότητα το παιχνίδι. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι και το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού ήταν η δύναμη και οι διεκδικήσεις. Συνήθως έτσι γίνεται στα ντέρμπι. Πάντως από πλευράς έντασης και θεάματος, γιατί γίνανε πολλές φάσεις, διεκδικούμενες ίσως, νομίζω ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Θέλω να πω ότι κέρδισε το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο μετά από αυτό το μάτς. Σίγουρα, το να βλέπει ο κόσμος δύο τόσο δυνατές ομάδες, νομίζω ότι είναι προς όφελος του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι στην Άξο θα παίξει καθοριστικό ρόλο, για να νομίζετε ότι θα έχει κριθεί νωρίτερα? Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε οτιδήποτε. Έχουμε πολλά δύσκολα παιχνίδια και εμείς και η Ελασσίρου. Όλα τα παιχνίδια θα είναι στην κόψη του ξηραφιού και από εκεί και πέρα σας λέω στο τέλος θα δούμε ποιος έχει κάνει τα λιγότερα λάθη και τι συγκομιδή βαθμού θα έχει κάνει. Ευχαριστώ.